Έχουν ικανοποιήσει, κύριε Κυπριανού, οι εξηγήσεις που δόθηκαν, αν θέλετε, από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας στο χθεσινό Εθνικό Συμβούλιο. Σας έχει ικανοποιήσει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της UNFICIP, γιατί εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια από πλευράς της κυβέρνησης ότι δεν τηρήθηκαν ισορροπίες με αυτή την ανακοίνωση. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η εικόνα η οποία επιχειρήθηκε από κάποια μέσα ενημέρωσης να δοθεί προς τα έξω δεν έχει σχέση με την εικόνα η οποία επικράτησε χτες στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Δηλαδή. Σε καμία περίπτωση δεν νιώσα ότι απομονώθηκα με αυτά τα οποία έλεγα στο Εθνικό Συμβούλιο. Ναι. Αντιθέτως, είναι πολλοί που είχαν ασκήσει έντονη κριτική για το γεγονός ότι με πολύ μεγάλη ευκολία η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων. Δεν μας τα είπαν όμως αυτά σε δημόσιες δηλώσεις τους οι αρχηγοί των υπολοιπών είναι κομμάτων. Είναι θέμα δικών τους. Εγώ απλώς λέω ότι φοβήθηκαν. Δεν ένιωσα απομονωμένος. Ναι. Άλλος θα έπρεπε να νιώθει απομονωμένος από τη συζήτηση όπως διεξήχθηκε τουλάχιστον όση ώρα ήμουν εκεί στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ναι, αλλά επιτρέψτε με, ακούγοντας και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αυτοί φαίνεται να θεωρούν ικανοποιητική την αιτιολόγηση, αν θέλετε, ότι δεν υπήρχε επάρκεια σε προσωπικό. Ακούγα και τον κύριο Παπαδόπουλο σήμερα. Ναι, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι αυτή η τοποθέτηση. Δεν ήταν αυτό. Η δημόσια τοποθέτηση εννοώ. Ναι. Δεν θα σχολιάσω το τι ελέγχθηκε στη συνεδρία στην Ελλάδα δημόσια. Εκείνον το οποίο άκουσα εγώ ήταν άσκηση κριτικής γιατί να επικαλείται η κυβέρνηση ότι το πρόβλημα ήταν η αδυναμία στελέχωσης και δεν επήρεν μέτρα έγκαιρα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα υπήρχε η δυνατότητα στελέχωσης. Και αυτό, αλλά και αυτό που σας ανέφερα ακούγοντας πρωινές δηλώσεις στα ραδιόφωνα σήμερα. Μάλιστα. Τώρα να έρθω στις δικές μας τις απόψεις. Ναι. Εμείς είπαμε κάτι πολύ απλό. Πρώτα και κύριε, να ξεκαθαρίσω ότι η κυβέρνηση οφείλει, είναι υποχρεωμένη να πάρει μέτρα για να προστατέψει την υγεία των πολιτών. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να στηρίζονται πάνω σε μια επιστημονική τεκμηρίωση. Οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες πρέπει να προτείνουν ποια είναι τα μέτρα τα οποία χρειάζεται να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ή να καλύτερα να προληφθεί το ενδεχόμενο εξάπλωσης του μονοκορονοϊού και στην Κύπρο. Ναι. Αντί τούτου, η κυβέρνηση επέλεξε να πάρει μια πολιτική απόφαση, για την οποία θα έπρεπε να είχε σκεφτεί ποιες συνέπειες θα ακολουθούσε. Διότι κάθε απόφαση κρίνεται από το αποτέλεσμα της. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι θέλουμε μετά από τις εκλογές τα κατεχόμενα να επαναρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύσεις στο Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή έχουμε προκαλέσει τόση ζημιά στις σχέσεις μας με την τουρκοκυπριακή κοινότητα που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Το ένα. Το δεύτερο, ενισχύονται εκείνες οι δυνάμεις στα κατεχόμενα οι οποίες ευνοούν τη λύση δύο κρατών. Θέλουμε δηλαδή να διαμορφωθούν τέτοια δεδομένα που δεν θα επιτρέπουν την επανέναρξη διαπραγματεύσεων μετά από τις εκλογές στα κατεχόμενα. Το τρίτο, για πρώτη φορά, και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για πρώτη φορά η UNFICIP εξέδωσε ανακοίνωση η οποία παίρνει θέση ασκώντας μας κριτική. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της UNFICIP κάνω μια παρέθεση για να πω το εξής. Όντως υπάρχουν αναφορές που θα μπορούσαν να ήταν πιο προσεκτικές. Δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση στο νησί. Όχι, προσομοιάζει σχεδόν ιδανικές τις συνθήκες με τη διάνοιξη των ροδοφραγμάτων. Δεν υπάρχουν αυτές οι ιδανικές συνθήκες. Φαντάζομαι ότι θα ήθελαν να πούν ότι δεν υπάρχουν επεισόδια. Άλλον το έναν, άλλον το άλλον. Όμως δεν πρέπει να ανησυχεί η κυβέρνηση, ο κύριος Αναστασιάδης από το γεγονός ότι καταφέραμε με τον τρόπο που λειτουργήσαμε να έχουμε απέναντι μας και την UNFICIP. Πού είναι τα επιχειρήματα μας ότι εμείς με τη δουλειά την οποία κάνουμε, με τις προσπάθειες που καταβάλουμε, επίσαμε τη διεθνή κοινότητα για το δίκαιο μας. Φαίνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις
ότι τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι όπως τα περιγράφουμε. Αλλά κύριε Κυπριανού, είναι και το θέμα της πολιτικής με τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν τουρκικές παραβιάσεις είτε σε γεωργική γη, είτε θέματα που έχουν να κάνουν με την διάνοιξη των άλλων δύο οδοφραγμάτων και να μην συμπεριλήφθηκε. Όχι, σας γιατί λέω, επειδή λέτε εσείς ότι εμείς δεν μπορέσαμε να πείσουμε την άλλη την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών και ήρθε αυτή η ανακοίνωση που είναι κατά πέρτης. Αυτά τα οποία λέτε ενισχύουν τα επιχειρήματα. Δεν τα λέω, ερωτώ. Ναι, γιατί αυτά, ποτέ δεν υπήρξε ανάλογη ανακοίνωση για τη στάση τους στα κατεχόμενα. Αυτά για τα οποία ρωτάτε ενισχύουν την επιχειρηματολογία μου. Δηλαδή δεν πρέπει να προβληματιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί ενώ η Τουρκία κάνει τόσες πολλές προκλήσεις, όχι μόνο ο ΙΕ, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χλιαρή στις αντιδράσεις της. Εκεί είναι όλοι φίλοι του κ. Αναστασία. Ναι. Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Αναστασιάδης λέει ότι είναι προσωπική του φίλη. Δεν πρέπει να διερωτηθεί λοιπόν γιατί, παρόλο που έχουμε όλον το δίκαιο με το μέρος μας, ναι, παρόλο που η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητα της, γίνεται πάρα πολύ προκλητική, παρόλο που παραβιάζει κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, παρόλα αυτά η διεθνής κοινότητα δεν τάσσεται στο πλευρό μας. Δεν πρέπει να διερωτηθούμε γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Μπορούμε να ξοφλήσουμε με μια μπονοκοντιγιά αν είναι όλοι φιλότουρκοι. Μάλιστα. Ή είναι όλοι εναντίον μας. Είναι θέμα συμφερόντων, αυτό δεν το βάζουμε στο κάδρο. Είναι σίγουρα πλέγμα συμφερόντων. Ναι. Και αυτό, αλλά να σας ρωτήσω, η Ούνφη Κύπ τώρα εδώ στην Κύπρο ή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τι συμφέροντα έχει από την Τουρκία? Ξέρετε, μέχρι πριν από λίγο καιρό ελέγαμε ότι ο κύριος Γκουτέρες είναι ένας πολύ έμπειρος, πολύ ικανός και πολύ αντικειμενικός διπλωμάτης. Ελέγαμε ότι ο κύριος Γκουτέρες είναι σοφός. Βέβαια είναι η μοίρα όσων ασχολούνται με το Κυπριακό. Έρχονται ως αντικειμενικοί, έμπειροι, ικανοί, σοφοί και μέχρι που να φύγουν είναι φιλότουρκοι, εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Δεν πρέπει να προβληματιστούμε λοιπόν, μπας και έχουμε εμείς μερίδιον ευθύνης για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Με την τακτική την οποία ακολουθούμε, με τις αντιφάσεις μας, με τις παλινδρομήσεις μας, με όλα αυτά τα οποία πράττουμε. Ναι. Εντάξει, απλά επισημαίνουμε και μόνο ότι να σχολιάσω ακόμα κάτι αμόρα. Δεν υπήρξε όμως, κύριε Κυπριανού, δεν υπήρξε ό,τι και να λέμε, ότι αν είναι απερίσπαστα τα Ηνωμένα Έθνη στη δουλειά τους, κρατώντας μια λογική των ίσων αποστάσεων, αυτό δεν ισχύει πάντοτε, ακόμη και τον καιρό που βρισκόμαστε σε αυτή τη λογική του καλού παιδιού. Δηλαδή, που πολλοί λένε ότι διαδραματίζαμε τον ρόλο αυτό για πολλά χρόνια, δεν είδα και πάλι ανάλογες προσπάθειες από τα Ηνωμένα Έθνη να συνετήσουν. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, αγαπητέ Ονούφριε. Δεν θα συμφωνήσω. Μάλιστα. Βέβαια, ξεφεύγουμε από το θέμα, αλλά θα το σχολιάσω και θα επανέλθω. Ναι. Να πω το εξής. Όταν ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν επαρίστανε το καλό παιδί. Είχε πολιτική βούληση και την αποδείκνυε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ναι, για να συζητηθούν και να προωθηθεί η λύση του Κυπριακού, να συζητηθούν ζητήματα και αν ήταν δυνατόν να προωθηθεί η λύση. Όταν επεδίωξε η Τουρκία να μας απειλήσει γιατί θα προχωρούσαμε με γεωτρήσεις, θυμάστε τι έγινε τότε, το 2011. Ναι. Αντέδρασε σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, mm-hmm, και υποχρεώθηκε ο Ερντογάν να αφήσει τα πλοία στα λιμάνια. Δεν έφερε τότε ούτε ερευνητικά πλοία, ούτε γεωτρητικά για να προκαλείς την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τα άφησε στα λιμάνια, γιατί ήταν έντονη η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Μάλιστα. Δεν ήταν καλό παιδί ο Δημήτρης Χριστόφιας, απλώς αποδείκνυε την πολιτική του βούληση. Τώρα θέλω να επανέλθω. Προτάσσεται έναν επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν καταφέραμε να έβρουμε επαρκές ιατρικών και παραϊατρικών προσωπικών για να στελεχώσουμε τα 4 οδοφράγματα και γι' αυτόν τα κλείσαμε. Βέβαια, κάνω μια παρένθεση για να πω ότι ακούω από πάρα πολλούς που έρχονται από τα αεροδρόμια ότι δεν τους ασκείται κανένας απολύτως έλεγχο. Μάλιστα. Για να μην μας λέει η κυβέρνηση ότι ασκείται αποτελεσματικός, ναι, έλεγχος εκεί. Είναι δυνατόν έναν κράτος σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι αυτή η οποία υπάρχει τώρα, να μην μπορεί να βρει 30, 20, 30, 40 άτομα να στελεχώσει
κάποια οδοφράγματα. Δηλαδή, θα αποταθούν τώρα στον ιδιωτικό τομέα, λένε. Έψαξαν, αλλά δεν βρήκαν. Μα και... τώρα σοβαρομιλούν. Αποταθή... Αυτό μας είπε ο κ. Πάρμας προηγουμένως. Σας το αναφέρω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Αποτάθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Θα αποταθούν. Εσύ, αν, ήσουν, αν εργαζόσουν στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Είχες μια καλή δουλειά. Έστω κακή δουλειά, εγώ λέω. Με κακούς όρους εργοδότης. Ναι. Και σου έλεγε η κυβέρνηση, έλα να σε εργοδοτήσω για ένα μήνα. Και μετά θα μείνεις άνεργος. Τι θα έκανες, θα πήγαινε να εργοδοτηθείς για ένα μήνα ναι. Και μετά να μείνεις άνεργος ή θα προτιμούσες όσον και αν δεν ήταν καλή η δουλειά που είχες η μόνιμη να την κρατήσεις και μόνη. Μάλιστα, άρα δεν σας πείθουν οι λόγοι. Εκείνο το οποίο εύκολα μπορούσαν να κάνουν ήταν να απευθυνθούν στο δημόσιο τομέα, να τους πούν κύριε είναι έκτακτη ανάγκη, πρέπει να εργαστείτε υπερορίες. Και θα πληρωθείτε αυτές τις υπερορίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Κυπριανό για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Πάμε να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι.